Μεταναστευτικό. 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη της θητείας σας, το μεταναστευτικό εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα που προκαλεί εντάσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι εμφανής η βελτίωση στις κατάστασεις σε σχέση με ό,τι είχαμε το 19. Ποια είναι η δική σας θέση, δεδομένου ότι στην επικαιρότητα βρίσκεται το θέμα των κλειστών δομών? Εμείς αναλάβαμε το φθινόπωρο του 19. Το φθινόπωρο του 19 έως τον Φεβρουάριο του 20 ήταν η όξυση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είχαμε στη Λέσβο περί τις 25 και παραπάνω μετανάστες πρόσφυγες. Είχαμε στοιχείο στη Σάμο 7-8.000. Σήμερα έχουμε στη Μεν Λέσβο 2.000, στη Δε Χίο 300, στη Δε Σάμο ανάλογο αριθμό. Άρα είναι προφανές ότι και η στάση που κρατήσαμε της αρνήσεως της παραμονής στα νησιά των μεταναστών απέδωσε. Και βέβαια τα εύσημα τα δίνουμε κυρίως στην κυβέρνηση που μετά το Φεβρουάριο και τα γεγονότα της Καράβας και του 18 χιλιόμετρου, τη στοιχείο, άλλαξε τακτική και εφήρμοσε μια πολύ σωστή τακτική, αποτρέποντας εισόδους στα νησιά μας και εκενώντας τα νησιά. Το μόνο θέμα που απομένει είναι των δομών. Εμείς έχουμε αποφάσεις και ομόφωνες του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν δεχόμαστε δομές στα νησιά και κυρίως για ποιο λόγο? Όχι γιατί δεν έχουμε ανθρωπισμό, αλλά κυρίως διότι είμαστε σε μια περιοχή γεωγραφικά πολύ επικίνδυνη, πολύ λεπτή. Έχουμε καθημερινά τις απειλές της γείτονος χώρας. Έχουμε καθημερινά υπερπτήσεις ντρόνους. Έχουμε τους αλείς της γείτονος χώρας, οι οποίες εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και ψαρεύουν ανενόχλητοι. Έχουμε μια πίεση πολύ μεγάλη από την Τουρκία. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω και προσωπικά, όχι μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι η δημιουργία δομών όπως σχεδιάστηκαν να γίνουν μερικών χιλιάδων, 3.000, 5.000, το οποίο είναι σε μεγάλες αχανείς εκτάσεις εδαφικές, άρα μπορούν να επεκταθούν και για να γίνουν όπως η Μόρια που ξεκίνησε από 2.000 και έφτασε να έχει 20.000, μπορούν να επεκταθούν όλες αυτές, γι' αυτό και βασίζεται η άρνησή μας. Να έχουμε ένα κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησεως και αναχωρήσεως των μεταναστών, αυτό μπορεί να το δεχτούμε για κάποιες εκατοντάδες. Όμως το να έχουμε δομές, ό,τι εννοεί ο όρος δομή, μια οργανωμένη δόμηση με οδικά δίκτυα, με λατρευτικούς χώρους, με γήπεδα, πιστεύω δεν είναι σωστό. Όχι γιατί ο Μουτζούρης το λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο, εθνικά δεν είναι σωστό. Γι' αυτό και επιμένουμε. Όμως δεν πάβουμε να αναγνωρίζουμε το έργο που έγινε και στην φύλαξη των συνόρων και στην εκένωση των νησιών. Και πάω και παρακάτω και λέω, η Χίος έχει αυτή τη στιγμή 300 μετανάστες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι 300 αυτοί να απομακρυνθούν πλήρως από τη Χίο, να εκενωθεί η Χίος, να λέμε ότι η Χίος το επέτυχε και να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στο καλό εκεί που θέλουν να πάνε και να αφήσουμε τη Χίο κενή. Και αν έρθουν κάποιοι άνθρωποι αργότερα, θα έχουμε αυτά τα κέντρα των 500 ανθρώπων να τους υποδεχόμαστε. Κρατάμε τη γνώμη σας σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή. Από την άλλη, ο Δήμος Μυτιλίνης συνενείσε αυτή την πρόταση της κυβερνήσεως. Η διαφορά απόψεων που υπάρχει, δεν πιστεύετε ότι δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο? Ποια είναι η δική σας άποψη? Ο Δήμος Μυτιλίνης, ένας σεβαστός Δήμος, με εκπροσώπους της λαϊκής θελήσεως, σέβομαι τις απόψεις του. Η δικιά μου η άποψη προσωπική είναι αυτή και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέγεται ότι η μη δημιουργία δομής στη Βάστρια σημαίνει ότι θα παραμείνει η δομή στον Καρατεπέ. Εσείς, η δική σας γνώμη ποια είναι γι' αυτό? Είναι ψευδοδίλημα. Είναι δίλημα για να οδηγήσει τον κόσμο να μιλάει για τη Βάστρια. Δεν είναι το δίλημα ή Καρατεπές ή Βάστρια. Το δίλημα είναι ή παραμένουν οι μετανάστες ή δεν παραμένουν. Εμείς είμαστε πρέπει να αναχωρήσουν οι μετανάστες από την εθνικά επικίνδυνη περιοχή μας. Προχωράμε και πάμε στο κεφάλαιο έργα. Ένα από τα μεγάλα έργα που προαναγγείλεται ήταν εκείνο του δρόμου Καλονής Πέτρας. Ωστόσο παρατηρήθηκαν διάφορα προβλήματα. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτό το έργο? Είμαστε στην τελική φάση. Η σύμβαση κατασκευής του έργου έχει πάει στο ελεγκτικό συνέδριο. Προέκυψε στην πορεία ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο φράγμα, κάποτε θα γίνει στην Λέσβο, και ένα κομμάτι του δρόμου θα συμπέσει με το λεκάνη που δημιουργεί αυτό. Θα επιληθεί, ήδη απαντήσαμε στο ελεγκτικό συνέδριο και πιστεύω σύντομα θα έχουμε τη θετική άποψη του. Υπάρχει μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από κάποιους κατοίκους, διότι προφανώς θίγονται οι περιουσίες του, τα μαντριά τους, και σήμερα ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα για αυτή την προσφυγή. Το ανώτατο δικαστήριο, όπου έχουν προσφύγει κάποιοι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής, θα αποφανθεί τι πρέπει να γίνει με το έργο. Εμείς σεβόμαστε τις δικαστικές
απόψεις και αποφάσεις, όμως σαν πολίτες, σαν πολιτικός μηχανικός, δεν πάω να έχω την προσωπική μου άποψη ότι αυτό το έργο είναι το πιο απαραίτητο στο Βόρειο Αιγαίο. Συνδέει την πρωτεύουσα, το αεροδρόμιο, το λιμάνι με την πιο τουριστική περιοχή της Λέσβου. Έπρεπε να έχει γίνει έργο εδώ και 50 χρόνια. Ωστόσο, με τις τελευταίες εξελίξεις με τις προσφυγές, πότε ξέρουμε ότι θα αρχίσουν τα μηχανήματα να δουλεύουν? Εμείς, ο σχεδιασμός μας ήταν για το Γενάρη. Τώρα, αν αυτό καθυστερήσει λόγω του δικαστήριου, θα είναι μερικούς μήνες. Να σας πω και κάτι. Αν οι Μυτιλινοί, οι προσφυγόντες, δεν το θέλουν το έργο, τι να πω εγώ. Εμείς το θέλουμε το έργο. Να κάνουμε τώρα έναν απολογισμό. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που δρομολογήσατε σε αυτά τα δύο χρόνια. Το ότι καταφέραμε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε εμφανεί την πίεση του μεταναστευτικού και να έχουμε τα νούμερα που σας ανέφερα προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο έργο που του συμβάλαμε πάρα πολύ σε αυτό. Συμβάλαμε στο να διαμορφωθεί μια σωστότερη πολιτική από την κυβέρνηση, η οποία μέχρι το Φεβρουάριο του 20 είχε παρατήσει το θέμα όπως ήταν και προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλά είναι οι συμβολές μας και θα είναι και ακόμη πιο πολλές από εδώ και μπρος. Αλλά και άλλα θέλω να πω, το ότι τα ξεχασμένα έργα, τα έργα που είχαν μπει στο σιρτάρι και είχαν ξεχαστεί, όπως το δρόμο Πέτρας Καλονής, όπως το δρόμο Μεγαλοχωρίου Αγιάσου, όπως ο δρόμος Σταυρού Αμπελικού, όλα αυτά τα ανασύραμε, η νότια παράκαμψη της Μυτιλίνης, είναι έργα που τα ανασύραμε, ήταν εγκατελειμμένα, ήταν παρατημένα στην τύχη τους, τα ανασύραμε και με σκληρές προσπάθειες της υπηρεσίας και τους ευχαριστώ γι' αυτό, τα βάλαμε στην επικαιρότητα και τα προχωράμε, έστω και αν έχουν κάποιες δυσκολίες με ένα Συμβούλιο Επικρατείας ή οτιδήποτε άλλο. Θα γίνουν αυτά τα έργα, θα το δείτε. Έχετε ξεκινήσει να δρομολογείτε νέα έργα? Βέβαια. Αυτό που διαπιστώσαμε στην περιφέρεια, ότι δεν υπήρχαν μελέτες. Δεν υπήρχαν. Και έτσι, να σας πω τι κάναμε το Δεκέμβριο μόνο. Το Δεκέμβριο αναθέσαμε δύο πολύ σημαντικές μελέτες οδικών έργων. Αναθέσαμε το δρόμο από την Ερεσό για το Σίγρι, γιατί το Σίγρι είναι μια νέα πύλη της Λέσβου, το νέο λιμάνι που περατώνεται στον Ούπο. Και έτσι παραλιακά από ένα πολύ ωραίο δρόμο, από την Τσιχλιώντα, αναθέσαμε τη μελέτη του δρόμου. Και σήμερα θα πάω να επισκεφθώ τη δεύτερη ανάθεση, που είναι ο νέος δρόμος από τη Σκάλα Σκαμιάς για την Εφταλού. Είναι δύο δρόμοι που τουριστικά θα ωφελήσουν πάρα πολύ τη Λέσβο και να δείτε σε μερικά χρόνια πώς θα έχει αναπτυχθεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε τώρα στα προγράμματα. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν αποτελέσματα για κάποια προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Και οι εγκεκριμένες επενδύσεις σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι ελάχιστες. Πέρα από κάποιες διαπιστωμένες αστοχίες που έγιναν κατά την αξιολόγηση, ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα κονδύλια, επειδή είχαν αναλωθεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δημιούργηθηκαν από την πανδημία. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν κονδύλια? Κοιτάξτε, όταν προκηρύχθηκαν αυτά τα έργα που λέτε, δεν υπήρχε στο στερέωμα, ήταν το τέλος του 19, ο κορονοϊός. Εν τω μεταξύ προέκυψε ο κορονοϊός, ο οποίος απομίζησε από όλο το κράτος, από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, όλους τους οικονομικούς πόρους. Διαθέσαμε 42 εκατομμύρια για τον κορονοϊό να ενισχύσουμε επιχειρήσεις. Μοιραία αυτό απερόφησε χρήματα που προορίζονται για άλλους λόγους. Αλλά δεν πήγανε σε έργα πολιτικού μηχανικού, πήγανε σε επιχειρήσεις. Τα προγράμματα ήταν για επιχειρήσεις και τα λεφτά πήγαν σε επιχειρήσεις πάλι. Πήγαμε στον κύριο Γεωργιάδη προημερών, με τον κύριο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε αγαστά και γελάγαμε προχθές με το ότι θα είναι υποψήφιος για περιφέρεια, τέλος πάντων, και με τον κύριο Μυρσινιά, με τον κύριο Τατάκη, και το θέσαμε το θέμα. Μας διευκρίνησε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, το κάνετε με το νέο ΕΣΠΑ. Με το παλιό ΕΣΠΑ έχουμε 130% overbooking και έτσι δεν έχουμε καμιά δυνατότητα. Οπότε με τη νέα προγραμματική περίοδο να περιμένουμε ότι αυτή... Θα πάνε να προκήρυξουμε. Θα πάνε να προκήρυξουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την... Πάντως, θέλω να τη σημειώσω κάτι. Γι' αυτό το σκέλος των χρημάτων. Θα πάρω και ένα άλλο σκέλος. Και θέλω να το προσέξουν οι θεατές μας, οι αναγνώστες, οι ακροατές μας. Προσωπικά το διαπίστωσα. Πάρα πολλές προτάσεις και κυρίως και από άλλα νησιά, αλλά και από τη Λέσβο, ήταν λυπής. Οι μελετητές μας που τους αγαπούμε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στη σύνταξη των φακέλων. Δεν θέλω να τονίσω παραπάνω αυτό το θέμα, όμως πιστέψτε με, ειλικρινά, ήταν λυπής πολύ φάκελοι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές που ο χρόνος μετρά αντίστροφα, έχετε πει ότι η επιδίωξή σας είναι να διεκδικήσετε ξανά την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
θα επιδιώξετε στήριξη από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι κινείστε στο φάσμα της Νέας Δημοκρατίας? Είναι γνωστό, δεν το αρνούμε, το δήλωσα προεκλογικά, ότι έχω την ιδεολογία μου, η οποία ταυτίζεται με το χώρο που αναφέρατε. Όμως οι αυτοδιοικητικές εκλογές, επειδή πιστεύω ακραδάντως ότι είναι εκλογές που είναι για όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος μπορεί να αντιπροσωπεύεται, όλος μπορεί να βρίσκει βήμα να μιλάει, θα είμαι ανεξάρτητος. Και αν μου δοθεί από ένα οποιοδήποτε χώρο ένα χρήσμα, θα τους ευχαριστήσω, θα πω με τιμάτε, αλλά θα είμαι ανεξάρτητος. Και πολύ συλλεκτικός. Ένα ψηφοδέλτιο, όπως και την άλλη φορά που δείξαμε, που θα περιέχει ανθρώπους από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Σήμερα η Περιφερειακή Αρχή, σήμερα μάλλον στην Περιφερειακή Αρχή, συμμετέχουν σύμβουλοι και από άλλες παρατάξεις. Βεβαίως. Ενδεικτικά να φέρουμε εκείνη του κυρίου Χριστόφα. Και της κυρίας Καλογύρου. Ναι. Στις επόμενες εκλογές να περιμένουμε ότι θα υπάρχει πάλι κάποια σύμβουλευση και έχετε ήδη αρχίσει να φλερτάρετε με κάποιους περιφερειακούς συμβούλους? Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόσκληση για συνεργασία, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν συνεργασίες και είναι δεδομένο ότι έχω αρχίσει. Και την ευκαιρία που η συνέντευξη δίνεται τώρα αρχές Ιανουαρίου, θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα προς όλους τους ακροατές μας, αναγνώστες μας, να έχουν ένα καλό χρόνο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας χρόνος που θα απαλλαγούμε από τη μεγάλη μάστιγα που εδώ τα τελευταία 2,5 χρόνια μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, τον κορονοϊό. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα που λένε οι ειδικοί, πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, πρέπει να ακολουθούμε ό,τι μας προδιαγράφουν και είμαι βέβαιος ότι το πρώτο ήμιση του έτους θα απαλλαγούμε από τη μάστιγα.